την παράσταση. Ούτε πουθενά. Στρατόπεδα συγκέντρωσης δεν θέλουν τα νησιά. Εμπρός, λαές, πιστεύει στο κεφάλι. Ο μόνος τρόπος είναι αντίσταση και πάλι. Ανακοινώσαμε από την Κυριακή το πρωί με ανακοίνωση της παράταξής μας ότι η παράταξη με πηξίδα τον πολίτη στηρίζει το κάλεσμα του Παλαισβιακού Εργατικού Κέντρου για την διαμαρτυρία όλου του λεσβιακού λαού απέναντι στα σχέδια της κυβέρνησης και του Μηταράκη. Έχουμε, ξέρετε, ότι όλο αυτό το διάστημα και μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο σαν παράταξη, μαζί και με άλλες παρατάξεις, με την πρωτοβουλία των 11 Δημοτικών Συμβούλων και με πολλές άλλες πρωτοβουλίες, υποστηρίξαμε αυτή την απόφαση του λεσβιακού λαού να μην γίνει η Λέσβος κέντρο συγκέντρωσης φυλακισμένων ανθρώπων, οι οποίοι δεν θα έπρεπε να είναι φυλακισμένοι γιατί είναι πρόσφυγες, οι οποίοι έχουν δικαιώματα και αυτά τα δικαιώματά τους καταπατούνται με τον πιο σκληρό τρόπο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την κυβέρνηση Μητσοτάκη που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι αυτή τη στιγμή αυτό που έπρεπε να γίνεται είναι να συζητάνε όλοι με ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο άνθρωποι που δικαιούνται άσυλο λόγω προσφυγικού προφίλ θα πρέπει να μεταβαίνουν με ασφάλεια, αυτό λέει η Συνθήκη της Γενέβης, στην Ευρώπη και στις χώρες που θέλουν να πάρουν άσυλο. Και στην πλατεία πριν από 2-3 μέρες είδατε ότι υπήρχε ένα κάλεσμα που διαμαρτυρηθήκαμε ενάντια στις επαναπροωθήσεις και δεν μιλάμε για το να μην μαζεύονται, απαντάμε σε αυτό που λέει, που λένε πολλοί ότι θέλει τα ανοιχτά σύνορα και να περνάει όποιος θέλει. Θέλουμε να περνάνε αυτοί που δικαιούνται ασύλου και μιλάμε και για ακόμα πιο χοντρές περιπτώσεις όταν οι άνθρωποι έρχονται εδώ και μέσα σε μια νύχτα κάποιοι τους παίρνουν τα τηλέφωνα, τους παίρνουν τα διαβατήρια, τους ξαναβάζουν στη βάρκα και τους στέλνουν πίσω. Αυτές είναι οι επαναπροωθήσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή κάνει πως δεν καταλαβαίνει, καταγγέλει τις επαναπροωθήσεις. Η ελληνική κυβέρνηση κάνει ότι δεν υπάρχουν επαναπροωθήσεις και δίνουμε και στον Ερντογάν το δικαίωμα αυτή τη στιγμή να εργαλειοποιεί αυτή την κατάσταση και να μιλάει, να καταγγέλει την Ελλάδα για τις επαναπροωθήσεις. Του δίνουμε το δικαίωμα. Όλες αυτές οι στάσεις και των τριών αυτών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ελληνικής κυβέρνησης και του Ερντογάν έχουν μια κοινή αφετηρία. Καταπατούν τα δικαιώματα των προσφύγων. Και όλα τα άλλα είναι υποκρισία. Εμείς θα είμαστε εδώ δίπλα στο λεσβιακό λαό να στηρίξουμε τη μη δημιουργία, τον αγώνα για τη μη δημιουργία κέντρων φυλακών. Δείτε που βρισκόμαστε. Είδατε πόση ώρα κάναμε να έρθουμε. Τι έχουν κάνει αυτοί οι άνθρωποι πέρα από το να τρέχουν να σώσουν τη ζωή τους για να πρέπει να κλειστούν εδώ μέσα. Να μην μιλήσουμε για τις περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις μέσα σε ένα δάσος. Να μην μιλήσουμε για όλη την απανθρωπιά που φαίνεται αυτή τη στιγμή να περιβάλλει τους χειρισμούς του προσφυγικού. Θα είμαστε εδώ και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε γι' αυτό. Αυτό που αποφασίσαμε είναι ότι αύριο θα γίνει κάλεσμα σε όλους τους φορείς της Λέσβου να συναντηθούμε πιθανώς την Πέμπτη για να αποφασιστεί ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Αυτό ήταν που αποφασίσαμε. Είναι σύμφωνα με την απόφαση την αρχική που είχαμε βγάλει στο Περιφερειακό Συμβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα. Κάναμε τις άλλες δύο κινήσεις. Ήρθαμε στη Βάστρια ως επικεφαλής των παρατάξεων την προηγούμενη εβδομάδα. Πήγαμε στη Βουλή, είδαμε τα κόμματα και θα γίνει και το κάλεσμα των φορέων μέσα στη εβδομάδα αυτή. Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο από κάθε πλευρά και περιβαλλοντικά. Δεν το συζητάω, δεν έχει λογική το να φτιάξει μια δομή εδώ. Και δεύτερο, το πολύ σημαντικό, είναι πάρα πολύ ωραία. Θα φτιάξει, λέει, μια ελεγχόμενη δομή. Οι άνθρωποι θα βγαίνουν από εδώ και θα κάνουν τι ακριβώς. Έτσι, για μένα ο κίνδυνος να δούμε φωτιές εδώ είναι πάρα πολύ μεγάλος. Δεν είναι μια περιοχή η οποία είναι προσβάσιμη. Οι άνθρωποι ξέρουμε ότι βγαίνουν για να πάνε να ψωνίσουν, να πάνε να πιούν ένα καφέ, να χαλαρώσουν. Εδώ πέρα θα βγουν τι, αγρίμια θα βγουν. Και ο κίνδυνος, όπως είχαμε επισημάνει στην Επίτροπο από την αρχή, φτιάχνοντας ένα γκέτο στο πουθενά, οι κίνδυνοι μεγαλώνουν. Τα γκέτο έτσι κι αλλιώς είναι επικίνδυνα, τα γκέτο στο πουθενά θα δημιουργήσουν πάρα πολλά προβλήματα κατά την άποψή μας και περιβαλλοντικά και κοινωνικά.
που είναι τα βασικά θέματα τα οποία μας απασχολούν. Σήμερα είναι ακόμα ένα συλλαγητήριο, ακόμα μια δράση που κάνουμε από το 2015 από όταν ξεκίνησε το προσφυγικό. Συνεχίζουμε, θα κλιμακωθούν οι αγώνες. Από όσο γνωρίζω και, και η περιφέρεια καλή την Πέμπτη σε συνάντηση. Εκεί πέρα είμαστε να βάλουμε τα αιτήματά μας όλοι μαζί από κοινού να σταματήσουμε εδώ πέρα το χτίσιμο της νέας δομής. Εμείς απαιτούμε σαν εργατικό κέντρο και καμία δομή να μην υπάρχει, να κλείσει ο καράτεπες. Οι άνθρωποι αυτοί που έρχονται, οι περισσότεροι από αυτούς δεν θέλουν να μείνουν ούτε στο νησί ούτε στη χώρα μας, να τους δίνουν τα χαρτιά, τα απαραίτητα έγγραφα να πηγαίνουν στις χώρες τις οποίες επιθυμούν. Αυτά, παλεύουμε μαζί τους κι εμείς, αλληλέγγυοι, το ίδιο αίτημα έχουμε. Ήταν και ο καιρός, μας τα χάλασε λίγο κι εμείς από Μυτιλήνη, είχαμε ένα βλός, το εργατικό κέντρο είχε ένα βλός πούλμαν για να έρθει. Δυστυχώς η βροχή που έπιασε μάλλον σταμάτησε κάποιο κόσμο, είναι όμως μια κίνηση και αυτή γράφεται με χρυσά γράμματα σκηνήσεις, κινητοποίησεις που έχουν γίνει πάνω στο νησί μας για το προσφυγικό. Εδώ πέρα εμείς απαιτούμε να πάρουν τα μηχανήματα, να τα πάρουν τα μηχανήματα άμεσα από εδώ πέρα. Και σήμερα, αν είναι δυνατόν, ιδάλλως ο αγώνας θα συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες. Λεφτά η κυβέρνηση για να χτίσει τη δομή βρήκε, για την ακρίβεια που πλήττει, που δεν μπορούμε να συσταθούμε, με τη θέρμανση που έχει φτάσει το πετρέλαιο στα ύψη, με το ρεύμα τα ίδια, λεφτά για τη δομή βρήκαν. Για όλα τα υπόλοιπα λένε δεν έχουμε. Ωραία. Αυτοί με τα σχέδιά τους και εμείς με τα δικά μας. Η αποφασιστικότητα του λαού της Λέσβου έδειξε ότι καμιά κυβερνητική απόφαση δεν μπορεί να περάσει όταν είναι αντίθετη με την ίδια τη λαϊκή θέληση, τη λαϊκή δημιουργία την οποία έχουν εκφράσει πολλές φορές ο λαός της Λέσβου. Είναι πραγματικά... αν έρθει κανένας στο σημείο εδώ, καταλαβαίνει για το τι μεγέθους έγκλημα επιχειρεί να διαπράξει η κυβέρνηση όταν μέσα στην καρδιά του πευκοδάσους της Λέσβου ετοιμάζεται να φτιάξει μια νέα δομή φυλακή. Αν πραγματικά ενδιαφέρεται για τις ανάγκες των νησιωτών του λαού της Λέσβου, είναι πεδίο δόξη λαμπρό να χρησιμοποιήσει τα μηχανήματα που έχει εγκαταστήσει εδώ για να κάνει αντιπλημμυρικά έργα, για να ανοίξει αγροτικούς δρόμους που έχουν ανάγκη βιοπαλαιστές αγρότες, για να κάνει έργα και δομές που έχει πραγματικά ανάγκη ο λαός των νησιών και όχι για να εγκλωβίζει στο κέντρο του δάσους, στη μέση του πουθενά, χιλιάδες ξεριζωμένους ανθρώπους που δεν έχουν καμιά δουλειά να μένουν φυλακισμένοι στα νησιά μας μετά από τις κατόπιν των εντολών και της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πισκύπη στο κεφάλι, ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλι. Εμπρός, ΛΑΕ, πισκύπη στο κεφάλι, ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλι. Το δάσος ανήκει στις Λέσβου, το ΛΑΕ.